Θα αλλάξουμε τώρα θέμα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα συνδεθούμε με τον Δήμαρχο Λοκρών, με τον κύριο Θανάση Ζεκεντέ. Έχουμε επίσης ζητήσει να είναι σε σύνδεσή μας και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας, καθώς υπάρχει η πληροφορία πως δρομολογείται το κλείσιμο του υποθηκοφυλακίου Παύλα Κτηματολογικού Γραφείου στην Αταλάντη. Πάμε λοιπόν να τους καλησπερίσουμε. Καλό βράδυ και στους δύο κυρίους, κύριε Ζεκεντέ, κύριε Μακρυγιάννη, πώς είστε? Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Κύριε Ζεκεντέ, και μάλιστα δεν είναι πληροφορία απλή, υπάρχει επίσημο έγγραφο το οποίο έχει αποσταλεί προς την υπηρεσία, έτσι? Κυρία Τζατζαλή, είναι κάτι το οποίο δεν σας κρύβω ότι μας ευνηδίασε ως προς τον χρόνο που έγινε, καθότι όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει πράξη νομοθετικού περιεχομένου με την οποία είχε δοθεί παράταση σε όλα τα υποθηκοφυλακία κτηματολογικά γραφεία μέχρι τέλος του 2021. Και μάλιστα έχοντας το προηγούμενο χρονικό διάστημα που λόγω κορονοϊού οι συναλλαγές ήταν εξαιρετικά δύσκολες και ειδικά σε μια περιοχή που επειδή άνοικε στο πιλωτικό κομμάτι και υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα από την διαδικασία της κτηματογράφησης και πάρα πολλοί συμπολίτες μας αναγκάζονται με προσωπικό οικονομικό κόστος αυτή τη στιγμή να καταφεύγουν σε αγωγές προκειμένου να διορθώσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία, να μαθαίνουμε ότι βγαίνει μια απόφαση από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσω ουσιαστικά του ελληνικού κτηματολογίου στο οποίο υπάγεται και το οποίο να αναφέρει ότι στις 25 Ιουνίου καλείται να κλείσει το υποθηκοφυλακείο κτηματολογικό γραφείο Αταλάντης. Χωρίς μάλιστα αυτό να δημοσιοποιηθεί σε κανέναν από την τοπική κοινωνία, χωρίς να το γνωρίσουμε εμείς ή οι βουλευτές ή η περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας. Νομίζω ότι τέτοιες κινήσεις δείχνουν ότι δεν υπάρχει κατανόηση των πραγματικών αναγκών σε τοπικό επίπεδο. Οι πολίτες αυτή τη στιγμή βρίσκονται πραγματικά σε μια δύσκολη θέση, καθώς τέλος του έτους κλείνει η περίοδος διόρθωσης των λαθών στο κτηματολόγιο και χρειάζονται τις υπηρεσίες αυτές να είναι ανοιχτές προκειμένου να εξυπηρετηθούν. Και καταλαβαίνετε ότι όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα οι υπηρεσίες αυτές δεν μπόρεσαν να παρασχεθούν στο επιθυμητό επίπεδο. Και παράλληλα, ένα πράγμα το οποίο οφείλω να επισημάνω είναι ότι είχαμε λάβει κάποιες διαβεβαιώσεις στο παρελθόν ότι θα επανεξετάζονταν ο νόμος 4512 του 18 με τον οποίο και αποφασίστηκε η κατάργηση του υποθηκοφυλακίου κτηματολογικού γραφείου Αταλάντης, το οποίο ως υποθηκοφυλάκιο λειτουργεί από το 1836. Είναι δηλαδή ένα από τα παλιότερα της χώρας και είχαμε λάβει διαβεβαιώσει ότι η κυβέρνηση θα λάμβανε θετικά κάποιες περιπτώσεις που έχουν μεγάλη χιλιομετρική απόσταση και καλύπτουν ένα πολύ πολύ μεγάλο αντικείμενο. Φανταστείτε ότι ο κάτοικος της Λάριμνας θα χρειαστεί να μετακινηθεί, να πάει στη Λαμία 101 χιλιόμετρα να πάει και 101 χιλιόμετρα να γυρίσει. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η απόφαση είναι άστοχη, δεν εξυπηρετεί σε καμία περίπτωση τις ανάγκες της περιοχής, έχει ως αποκλειστικό γνώμονα την ψηφιοποίηση κάποιων υπηρεσιών που ακόμα δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει ψηφιοποίηση του αρχείου του κτηματολογικού γραφείου Αταλάντης. Δεν υπάρχει ψηφιοποίηση του υποθηκοφυλακίου. Δηλαδή το αρχείο θα είναι πραγματικά νεκρό και οι υπάλληλοι του κτηματολογικού γραφείου Λαμίας, έχοντας ήδη μεγάλο φόρτο εργασίας, φανταστείτε να τους προσθεθεί ένα αρχείο το οποίο δεν γνωρίζουν και να κληθούν εν μέσω μιας δύσκολης διαδικασίας που είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη να εξυπηρετήσουν όχι μόνο την περιοχή της Λαμίας αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Λωκρίδας, δημιουργώντας πολλαπλάσια προβλήματα σε όλους όσους θέλουν να εξυπηρετηθούν και κατά συνέπεια εμείς ως τοπική κοινωνία θεωρώ με τη συνδρομή του Δικηγορικού Συλλόγου, με τη συνδρομή του Τεχνικού Επιμελητηρίου, με τη συνδρομή της περιφέρειας και ζητούμε σε αυτό τη συνδρομή και των βουλευτών. Ζητούμε να ανασταλεί αυτή η άδικη απόφαση του ελληνικού κτηματολογίου και η βασική μας στόχευση είναι να τροποποιηθεί ο νόμος 4512 του 18 και το υποθηκοφυλάκιο Αταλάντης να παραμείνει, γιατί μιλάμε για μια ευρύτερη περιοχή που έχει μεγάλο αντικείμενο, που οι ανάγκες είναι σημαντικές και αυτό φαίνεται από τον όγκο των αγοροπολισιών και γενικότερα από τον όγκο των εγγραφών που υπάρχουν. Και προς αυτή την κατεύθυνση πιστεύω ότι αν δεν γίνει και πάρα πολλοί άνθρωποι θα ταλαιπωρηθούν και δυσκολίες θα έχουμε στις συναλλαγές και πραγματικά ένας ολόκληρος κλάδος, αλλά αυτό είναι το λιγότερο, όπως είναι οι κλάδοι των δικηγόρων, των μηχανικών κτλ, θα ταλαιπωρηθούν πάρα πολύ.
Θεωρώ λοιπόν ότι αυτά είναι επιτακτικά. Είναι τέτοιο το κόστος αυτής της υπηρεσίας, δηλαδή πού στεγάζεται, πόσους υπαλλήλους απασχολεί εκεί πέρα που πρέπει να μπει λουκέτο? Αυτή τη στιγμή το υποθηκοφυλάκιο κτηματολογικό γραφείο Αταλάντης έχει, αν δεν κάνω λάθος, 4 υπαλλήλους, συν την υποθηκοφύλακα αυτή τη στιγμή, 5 άτομα. Μία διόρθωση, αν μου επιτρέπετε, είναι 3 μαζί με την υποθηκοφύλακα. 4, τέλος πάντων, 4. Κοιτάξτε να δείτε, έχει γίνει, ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από το 2017, πράγματι, και ο δικηγουργός έλεγχος αυτό ήταν μπροστάρης, στην προσπάθεια να αποτρέψουμε την κατάργηση του υποθηκοφυλακίου κτηματολογικού γραφείου Αταλάντης. Με συναντήσεις στο Δήμο Λοκρών, με συναντήσεις στη Βουλή, παρουσία όλων των βουλευτών τότε του ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Κοιτάξτε να δείτε. Δυστυχώς με το νόμο 2018 δεν επιτράπει αυτό και έστω δεν αποτυπώθηκε ότι παραμένει τουλάχιστον ως υποκατάστημα το κτηματολογικό γραφείο Αταλάντης. Αυτό δυστυχώς ήταν μια αστοχία. Παρά τα αυτά, όταν πληροφορηθήκαμε το γεγονός αυτό προημερών, επιδιώξαμε με τον Δήμαρχο και έγινε μια συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών, μια τηλεδιάσκεψη, και με τον αρμόδιο Υπουργό, τον κύριο Στήλιο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για το θέμα το συγκεκριμένο. Το εκθέσαμε τα θέματα όσο οφείλαμε να το κάνουμε, διότι εδώ η θέση η δικιά μας είναι να προστατεύσουμε πρώτα απ' όλα τους πολίτες. Κοιτάξτε, γιατί υπάρχει μια τεράστια. Αλλά δεν πετύχαμε και πολλά, από όσο γνωρίζω, κύριε Μακρυγιάννη. Μια παράταση πήραμε. Δεν θα κλείσει στις 25 έκτο, μπορεί να κλείσει τέλος Ιουλίου, τέλος καλοκαιριού. Μια παράταση κοιτάξτε πετύχαμε. Κοιτάξτε να δείτε. Ακριβώς. Κοιτάξτε, δεν είναι το τι πετύχαμε, είναι το τι δώσαμε να καταλάβουν. Αυτό είναι το ζητούμενο. Γιατί εμείς δεν θα σταματήσουμε ποτέ να διεκδικούμε αυτό που πρέπει. Το θέμα είναι αυτοί που είναι εκεί, όπου βρίσκονται, να αντιλαμβάνονται το πρόβλημα που υπάρχει, το πρόβλημα που μεταφέρεται. Εν προκειμένου, θα δημιουργηθεί μια τεράστια ανασφάλεια των συναλλαγών. Δεν το συζητάω. Δεν συζητάω για τον πολίτη, ο οποίος θα πρέπει να ξεκινήσει από την Αταλάντη ή από τη Μαλαισίνα, οπουδήποτε να πάει να πάρει πιστοποιητικά. Υπάρχουν δίκες οι οποίες είναι σε κρεμότητα και τα πιστοποιητικά πρέπει να βγαίνουν, όλα τα ιδιοκτησίες ή οτιδήποτε απαιτείται, και να κατευθούν εν ώψη του δικαστηρίου. Δεν μπορεί να αναμένει λοιπόν ούτε ο δικαστής ούτε το δικαστήριο για μία σειρά από πιστοποιητικά τα οποία μπορούν να κάνουν και μήνες να εκδοθούν. Διότι η μεταφορά του αρχείου, όπως, δεν είναι κάτι απλό. Το ζήτημα το οποίο έθεσα και το είπα και στους δύο υπουργούς είναι το εξής, ότι δεν μπορούμε να δούμε, δεν αντέχουμε να δούμε έναν ΕΦΚΑ και πάλι, δηλαδή να σωρεύσουμε υπηρεσίες και στη συνέχεια οι πολίτες να περιμένουν απ' έξω και να προσπαθούν να εξυπηρετηθούν. Εν προκειμένου, καλή είναι η ψηφιοποίηση. Δεν είμαστε αντίθετοι με την ψηφιοποίηση ή με τη συγκέντρωση, αλλά μόνο όταν είναι έτοιμα τα πάντα. Είναι καλά να λέμε ότι όλα ξεκινάμε, αλλά στη φάση αυτή ακριβώς δεν υπάρχει ψηφιοποίηση ένα πολύ μεγάλο κομματιού. Το τόνισε και ο κύριος Ζακεντές αυτό. Έτσι, ακριβώς. Δήμαρχε, και είναι και μεγαλύτερη αδικία όταν σε άλλες περιφερειακές ενότητες θα αφήσει το Υπουργείο να λειτουργούν 2 υποθηκοφυλακίες, έτσι δεν είναι, στη Βιωτία παραδείγματος χάρη. Θα υπάρχει και στη Λιβαδιά, θα υπάρχει και στη Θήβα. Γιατί ο σχεδιασμός αφορά, μας ακούει και δύο πρωτοδικεία. Και έχει να κάνει επειδή υπάρχουν και δύο πρωτοδικεία. Έτσι. Έχει το προνόμιο, ο νομός εκείνος, το περίεργο προνόμιο που έρχεται από παλιά, να έχει και στον ίδιο νομό πρωτοδικείο Θήβας και πρωτοδικείο Λιβαδιάς. Θα πω όμως το εξής, το οποίο πρέπει να ακούσουν οι τηλεθεατές σας. Οι εργασίες οι οποίες υπάρχουν, οι νομικές εργασίες, ο όγκος, να το πω έτσι απλά, που υπάρχει στο Ειρηνοδικείο Αταλάντης, είναι μεγαλύτερος από τον όγκο που υπάρχει στο Πρωτοδικείο Λιβαδιάς. Να καταλάβετε τι πρόβλημα θα δημιουργηθεί. Θα δημιουργηθεί ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο δεν θα επιληθεί, όπως νομίζουν οι αρμόδιοι υπουργοί, με την έκδοση ψηφιακά των πιστοποιητικών κλπ. Επειδή το έχουμε ξαναπαλέψει, εγώ θυμάμαι ρεπορτάζ από το 2016 με την προηγούμενη ακριβώς, δημοτική αρχή, με συγκεντρώσεις, διαμαρτυρίες για το ίδιο θέμα. Έτσι, καλά θυμάμαι. Για αυτό το θέμα, βεβαίως. Συναντήσεις στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Το έχουμε ξαναπεράσει. Υπάρχουν περιθώρια, πιστεύετε? Κοιτάξτε, αυτό που κατάλαβα από τη συνάντηση αυτή και το νομίζω αυτό κατάλαβε και ο Δήμαρχος είναι ότι καταρχήν να πω το εξής. Υπήρχε η παράταση από τον νόμο μέχρι τέλος του 2022, 31/12/22. Υπήρχε από τον νόμο παράταση της καταργήσεως. Δυστυχώς έρχεται 1,5 χρόνο νωρίτερα. Αυτό είναι εντελώς ακατανόητο.
με το δεδομένο ότι 31 Δεκάτου έχουμε μια σειρά από δικαστήρια που πρέπει να γίνουν, τα οποία αντιλαμβάνεστε τι πρόβλημα θα δημιουργήσουν. Τώρα, τι καταλάβαμε, ότι υπάρχει μια πιθανότητα ότι αν ασκηθεί πίεση και για άλλες περιοχές της Ελλάδος, πιθανώς να πετύχουμε και μια εξαίρεση ως με τη δημιουργία, δηλαδή υποκαταστήματος του υποθυκουλακίου. Έτσι. Επειδή μας παίζει ο χρόνος, θα βάλουμε μια άνω τελεία εδώ. Είναι μια διεκδίκηση σε εξέλιξη από ό,τι αντιλαμβάνουμε. Πρέπει να έχουμε χάσει τον κύριο Ζακεντέ. Μας ακούει ο κύριο Ζακεντέ? Δεν πρέπει να μας ακούει. Για μια τελευταία κουβέντα, Δήμαρχε. Κυρία Τζαζαλή, εμείς σαν τοπική κοινωνία, όπως είπα και από την αρχή, ευνηδιαστήκαμε από μια απόφαση η οποία ήρθε εν κρυπτό. Βρήκαμε σχεδόν μόνοι μας αυτή την απόφαση. Και αυτό το οποίο θέλουμε να πούμε σε κάθε περίπτωση είναι ότι ο τρόπος λειτουργίας αυτός της κυβέρνησης δεν είναι σωστός. Θα πρέπει λοιπόν όταν παίρνονται τέτοιες ευνηδιαστικές αποφάσεις να υπάρχει μια συζήτηση, να βλέπουμε και μαζί τα χρονοδιαγράμματα και ό,τι είναι να αποφασιστεί και ό,τι είναι να γίνει, να γίνει με συνένεση. Εδώ πέρα δεν υπάρχει καμία συνένεση, δεν ερωτηθήκαμε σε καμία περίπτωση και λειτουργεί η κυβέρνηση στο συγκεκριμένο θέμα χωρίς καμία διαβούλευση, χωρίς καμία συζήτηση και χωρίς κατανόηση του πραγματικού προβλήματος. Αυτό ακριβώς είναι που εμάς μας θίγει, αυτό είναι ακριβώς που δείχνει περιφρόνηση προς τις ανάγκες των πολιτών. Σε αυτό ακριβώς θεωρώ ότι η κυβέρνηση το λιγότερο που έχει να κάνει είναι να τηρήσει αυτό που λέει η πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Δηλαδή η πράξη νομοθετικού περιεχομένου δίνει παράταση στη λειτουργία όλων των υποθηκοφυλακίων και εμείς ερχόμαστε εδώ την παράταση αυτή να την καταστρατηγήσουμε, να κλείσουμε εκ των προτέρων το υποθηκοφυλακείο και χωρίς να έχουμε και καν τη δυνατότητα να επισημάνουμε τους λόγους για τους οποίους επισημαίνουμε και θεωρούμε ότι πρέπει να παραμείνει. Ευχαριστώ, Δήμαρχε. Ευχαριστώ και τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου. Να είστε καλά.